Η ενδελεχής ιστορική έρευνα που έχει κάνει ο Βαγγέλης, να σημειώσω εδώ ότι στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται πάνω από 50 ελληνικές και ξένες ιστορικές πηγές και ιστοτοποί, καθιστά το πόνημά του μια κυβωτό καταγραφής της ιστορικής μνήμης και θα μπορούσα αβίαστα να πω ότι αν δεν ήταν ένα τόσο υπέροχο ιστορικό μυθιστόρημα, θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει ένα θαυμάσιο σενάριο για μια λαμπρή κινηματογραφική ταινία που θα άφηνε εποχή. Μια καλή συγκυρία είναι για μένα ότι γνωρίστηκα με τον Βαγγέλη τον Μπέκα, έναν φιλόδοξο, με την καλή έννοια φιλόδοξο, συγγραφέα, και έναν συγγραφέα ο οποίος, κατά την προσωπική μου άποψη, θα φανεί, θα καταλάβει θέση πρώτα στην βιβλιοκριτική, την ευρύτερη, και είμαι σίγουρος ότι θα καταλάβει θέση σε μια σχολή που έχει μια ιστορία, μια τεράστια ιστορία. Στη σχολή των υπηρωτών λογοτεχνών, που έχει ξεκινήσει τώρα και πάνω από 2 αιώνες, ή μάλλον συμπληρώνεται τώρα 2 αιώνες, ας πούμε. Το βιβλίο του Βαγγέλη αυτοπροσδιορίζεται ως ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Το τι ακριβώς είναι ιστορικό μυθιστόρημα είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά το να σας πω εγώ δεν έχει ενδιαφέρον. Ίσως έχει ενδιαφέρον, σε λίγο που θα πάρει τον λόγο ο Βαγγέλης, να μας πει. Προδίδεται η ενασχόλησή του με το ιστορικό μυθιστόρημα. Δηλαδή, ο αναγνώστης θα καταλάβει ότι έχει έναν κορμό αστυνομικής πλοκής. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Όταν λέει από τον Ουμπέρτο Έκο, έχει υπόψη του το όνομα του Ρόδου. Το συζήτησε το μαζί του και το κατάλαβα, εντάξει, αν ήταν θέμα. Όπως και το Πάτρι της Βυσκίνη έχει υπόψη του άρωμα, όπως το έχει υπόψη του άρωμα. Και τα δύο έχουν γίνει ταινίες, είτε σε ταινία, είτε κάπου θα τα έχετε ανταμώσει. Μια κουβέντα θα πω, ότι ως Λιώτης, διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, το Μαύρο Φυλαχτό, πραγματικά, σας το εξομολογώ, ένιωσα και πιο περήφανος ως Λιώτης και ως Έλληνας. Επί του προκειμένου όμως, θα σας κάνω ένα μικρό περίγραμμα. Τι περιλαμβάνει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο έχει το ογκώδες βιβλίο, έχει 3 ιστορίες. Η μία είναι η Βεντέτα στο Σούλι. Την περίοδο από το 1797, δηλαδή λίγο πριν πέσει το Σούλι, μέχρι το 1803 και λίγο μετά, όταν φεύγουν οι Σουλιώτες μετά τη συμφωνία με τον Έλλη Πασά, αυτή η κρίσιμη περίοδος δηλαδή, με κεντρικό βέβαια σημείο την πτώση του Σουλίου. Η Βεντέτα λοιπόν, ανάμεσα σε φάρες, είχαν βεντέτες οι Σουλιώτες ασφαλώς. Έτσι. Μην τους βλέπουμε μόνο τους Σουλιώτες στις μέρες δόξης, είχαν και την καθημερινότητα. Είχαν τα προβλήματά τους, είχαν τις σχέσεις, πότε καλές, πότε κακές, πότε πολεμικές μεταξύ τους. Θα τα δούμε αυτά και μέσα από το βιβλίο. Ένα θέμα λοιπόν είναι η Βεντέτα. Ένα άλλο θέμα είναι ένα αίσθημα του πρωταγωνιστή του βιβλίου, του αφηγητή που λέμε εμείς οι φιλόλογοι, ο οποίος αφηγείται. Ο αφηγητής δεν είναι ο Βαγγέλης ο Μπέκας. Ο Βαγγέλης ο Μπέκας είναι όλο το βιβλίο. Επέλεξε να έχει έναν αφηγητή με το όνομα Μάρκος. Ο Μάρκος δεν είναι ο Μπολτσαρής. Είναι απλά ένας Σουλιώτης που ζει και αυτός την περίοδο αυτή. Αυτό το αίσθημα αναπτύχθηκε στους κορφούς, στην Κέρκυρα, δηλαδή, την περίοδο αυτή. Αλλά εγώ θα μείνω κυρίως σε αυτό που με συγκινεί ιδιαίτερα.
Ποιο είναι αυτό? Είναι η ιστορία του Σουλίου. Η ιστορία του Σουλίου, όπως τη βλέπει βέβαια ένας λογοτέχνης, δεν είναι ιστορικός ο Βαγγέλης ο Πέκας. Είναι λογοτέχνης και μάλιστα θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας, πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε. Να πω καταρχάς γιατί έγραψα το βιβλίο, το Μαύρο Φυλακτό. Σίγουρα έχει να κάνει με την καταγωγή. Από μικρός έβλεπα τα πελώρια αγάλματα των σουλιωτιστών πάνω στο Ζάλογο και αυτό με συγκλώνησε. Νομίζω ότι το Σούλι είναι κάτι συγκλονιστικό για όλη την Ήπειρο. Όταν μάλιστα έμαθα ότι καταγόμαστε και από ένα ορφανό που έχασε τους γονείς του στο Ζάλογο, στη σφαγή που έγινε εκεί, ο πατέρας μου το βρήκε, μάλιστα ήταν δύο ορφανά, τα οποία μετά τα πήρε ο Μητροπολίτης στην Πρέβεζα, αυτά τα δύο ορφανά. Το ένα το πάντρεψε μέσα στην Πρέβεζα, το άλλο το πάντρεψε πάνω στη Ρεματιά, από εκεί είμαστε εμείς. Εκεί πέρα δεν είναι, στο Ζάλογο δεν πρέπει να ήταν μόνο οι άνθρωποι και οι γυναίκες που πήδηξαν πάνω από τον βράχο, έγινε μάχη σφαγή γενικότερη. Οπότε αυτό ήταν ένα επιπλέον στοιχείο. Γιατί ίσως ήταν και από τα κάποια διαβάσματα του Καζαντζάκη αναφορά στον Γκρέκο, ο καπετάν Μιχάλης, που λίγο πολύ σήμαναν ότι έλεγαν ότι αν δεν σκύψεις μέσα σου, αν δεν ψάξεις τις ρίζες, είσαι λίγο σαν φτερό στον άνεμο, ειδικά σε κάτι τέτοιες εποχές. Οπότε ήταν και μια διαδικασία αυτογνωσίας. Από εκεί και πέρα τρία ήταν τα επιπλέον στοιχεία πέρα από αυτά που είχαν να κάνουν καθαρά με την καταγωγή και ότι η πίστη μου το πόσο σημαντικό είναι να ψάχνει ο άνθρωπος τις ρίζες του και να ξέρει ποιος είναι. Το ένα ήταν η ιδιαιτερότητα της σουλιώτικης βεντέτας που αναφέρθηκε πιο πριν, δηλαδή όταν κάποιος χάλαγε μια γυναίκα, για να έρθει το αίμα στα ίσα θα έπρεπε να σκοτώσει 4 άντρες από τη φάρα του φωνιά. Κάτι το οποίο καταρχάς με συγκλώνησε, γιατί συνειδητοποίησα ότι ο ρόλος της γυναίκας του Σούλη και με αυτό, γιατί γνωρίζαμε και άλλα πράγματα, αλλά και με αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικός και διαφορετικός. Λίγο πιο πέρα στα Γιάρενα, ο Αλίπασας είχε τις γυναίκες μέσα στα χαρέμια, για να καταλάβουμε και τη διαφορά. 7 ώρες με τα πόδια νομίζω ήταν τότε, περίπου τουλάχιστον. Ενώ εδώ πέρα, όταν οι φάρες είχαν διαφορές, της γυναίκας στέλνανε ως εκπρόσωπο της φάρας, και όχι μόνο. Ειδικά η Τζαβέλα να έχει αφήσει ιστορία. Και όχι μόνο η Τζαβέλα, είναι και πολλές άλλες γυναίκες, δεν το συζητάω, αλλά εννοώ ότι πρωτοστατούσαν οι γυναίκες, ακόμα και τις πολεμικές αναμετρήσεις, από ό,τι λένε τουλάχιστον. Είμαστε καλοκαίρι 1797 και λέγεται το κεφάλαιο «Ταξιδεύοντας για την πολιτεία των κορφών». Εδώ, στο βράχο που στέκομαι, στην άκρη του γκρεμού, την πάτησε κάτω ο άντρας της με το γόνατο στο λαιμό σαν να ήταν προβατίνα για σφάξιμο και γύρω όλο το χωριό να κοιτάει. Κι αυτή, γυναίκα όμορφη, ψηλή και κορδωμένη, πρωτοξάδερφη την είχα από τη μεριά του πατέρα, σερνόταν τρομαγμένη πια στην κόψη του γκρεμού. Μάταια προσπαθούσε να του ξεφύγει. Ανήμπορη και βουβή κάτω στο χώμα, τον κοίταγε και κλιπαρούσα με κλαμμένα μάτια. Το βλέμμα της, χαμένο στη σκόνη που σήκωναν τα τσαρούχια του άντρα της. Τσαρούχια δίχως φούντα. Οι φούντες είναι για τις γιορτές και τις εκκλησίες του κάμπου. Δεν χωρούν σε σφαγές τα κατσάβραχα του Σουλίου. Δεν κρέμεις τώρα, ωρί, κατάβγες τη γλώσσα σου. Αντίχησε στα βράχια η βραχνή φωνή του και την άρπαξε από το μαύρα της μαλλιά που γυάλιζαν στον ήλιο. Όταν έχουσες το διάολο κάτω από την ποδιά σου έμεινες μουγκή. Πες τώρα ότι έχεις μέσα σου, μίλα πριν σε πάρει το ποτάμι. Ακόμη η αγριοφωνάρα του τρυπώνει στον ύπνο μου και με ξυπνά. Γιατί τότε κιόντεψα. Δεν μίλησα. Έτρεμα σαν αμούστακο, προσπαθώντας να βαστάξω τη θιά να μη σωριαστεί. Λίγησε η έρμη, μαυροφορέθηκε και έκλαιγε για τη μικρή της κόρη. Στέκαμε όλοι άπραγοι σε σχήμα μισοφέγγαρο και κοιτούσαμε το χαλασμό.
που στα νελάδες με βλέμμα εγρό και τις πάθες κρεμασμένες στο πλάι, γυναίκες με λευκά τσεμπέρια στα μαλλιά και μωρά παιδιά που έσκουζαν τρομαγμένα στην ποδιά της μάνας και μαυροφορεμένες γριές με τους ρόζους στα χέρια σταυροκοπιόνταν μπρος στα κυπαρίσια. Όλοι άπρακτοι. Αδερφό δεν είχε και εγώ προτοξάδερφος δεν έβγαλα μιλιά. Μου ήρθε θυμάμαι μυρωδιά ρόδου που βάζει στα μαλλιά της κι ύστερα η μύτη της άνοιξης, η μύτη της άνοιξε και έτρεχε. Το αίμα της λέκιασε το χώμα. Το μύρισα, ο νους μου θόλωσε. Πήρα βαθιά ανάσα να έρθω στα συγκαλά μου και πισωπάτησα αντί να κάνω μπρος να του φωνάξω. Όπα, ως εδώ. Ο άντρας της σκούπισε με τα χοντρά του δάχτυλα τον υδρότη από το κούτελό του, σήκωσε το βλέμμα και μας κοίταξε. Η ματιά του ήταν κόκκινη. Μεσημέρι, μες στο κατακαλό καιρό, ήταν μόσχεμα από το λιοπήρημα, μου φάνηκε δακρυσμένος. Έλυσε γύρω από τη μέση το σακί, την πάτησε στο στήθος. Την έκανε ένα με τη γη και με δύο-τρεις βέλτες κινήσεις την έχωσε μέσα. Εκείνη ακόμα δεν έβγαζε μιλιά, μονάχα έσκουζε, σαν να ήταν μουγκή που μιλούσε με τα μάτια για να αντιληπηθεί. Το χέρι του όμως ήταν σταθερό, λες και έχωνε τον αλή πασά στο σακί. Την έραψε μέσα, βελονιά την βελονιά. Και εκείνη η καψερή μονάχα τότε ξέσπασε συχώρα με λάμπρο μου, συχώρα με τη δόλια. Ο λαμπροβέρπιος όμως τη σήκωσε ψηλά. Να τη δει όλο το χωριό μες στο σακί κλεισμένη, να κλωτσάει, να χτυπιέται, να μουρμουράει μια προσευχή. Η φιά λύγησε και γονάτισε δίπλα μου. Έσκυψα κοντά της. Σκούπισα το δακρυσμένο μούτρο μου στην πουκαμίσα να μην με δουν οι χωριανοί να κλαίω σε γυναικούλα και τον ξανακοίταξα. Στα αλήθεια ήταν και εκείνος δακρυσμένος. Την αγαπούσε ο έρμος. Αλλά έδωσε μια μόλι του τη δύναμη και την πέταξε κάτω στο φαράκι. Να πάρει τη Μιχαλίδα ο φρισμένος ποταμός να την πνίξει στη θάλασσα. Ξαδέρφη μου, αίμα μου. Θυμάμαι τούτο και ακόμα με πονάει, όμως τι να έκανα, αυτή ήταν η νόμη στα βουνά μας. Αν πήγαινα κόντρα θα μέτραγε το σούλι και ήμουν νέος πολύ για να παγωθώ. Της είχα πει να βιαστεί, να ακολουθήσει βράδυ εκείνον που στα κρυφά αγάπησε. Εκείνος πρόφτασε και τόσκασε τον κάμπο. Θα είχε σωθεί, δεν μ' άκουσε.